Καλησπέρα! Γεια σας! Τι κάνετε, καλά είστε! Εμείς πάντως είμαστε πολύ καλά. Είμαστε η Black and White, είναι η Κλεοπάτρα. Είναι η Εύη. Μην ξεχνάτε να κάνετε like σελίδα του YouSmile στο Facebook, youSmile.gr, σελίδα μας στο Facebook, blackandwhite.gr και subscribe. Και σελίδα το Μαρκές. Και σελίδα το Μαρκές. Κάνουμε εκπομπή βασικά, είμαστε live. Εδώ. Λάρα, τελείωσε η εκπομπή σα, κοριτσάκι μου. Αλλά τα έχετε πει να σηκώσετε. Όχι, ξέρετε. Είμαστε live τώρα, γι' αυτό. Α, ναι, δεν το ξέραμε. Α, νομίζετε ότι πήραμε να μιλάγαμε. Δεν είναι στην κάμερα. Α, γιατί δεν με δείχνετε. Είναι η Black and White. Είστε οι Mad Girls, τα Mad Girls. Αλλά είστε τρεις εσείς. Δεν μπορώ να το χωρίσετε. Η Παναγιώτα, το Girls. Αυτή το Mad Girls, το Τα. Είναι το άρθρο. Το Mad Girls. Είναι το τέλειο. Εντάξει. Γεια σας. Γεια σας. Ναι. Ευχαριστούμε. Γεια σας. Τι καλές. Εν τω μεταξύ είχα μπει και εγώ πριν στην εκπομπή τους. Όπως και να ήταν μια πολύ ευχάριστη έκπληξη από τα Mad Girls. Ναι. Να κερδίσουμε να ξαναέρθουμε. Και μην ξεχνάτε κάθε δεύτερο Σάββατο, 2 με 4 στο youSmile.gr κάθε webcam. Και μην ξεχνάτε να στέλνετε σχόλια, να κάνετε like στη σελίδα μας στο Facebook και subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. Στο YouTube. Επίσης, να μας στέλνετε και τα, ναι, και τα θέματα όπου θέλετε να πούμε. Ναι, θέματα, ιδέες για καλεσμένους, τα πάντα. Γιατί πολλές φορές κολλάμε και δεν, ναι, και δεν μπορούμε να βρούμε τα θέματα. Οπότε μπορείτε κι εσείς να μας δώσετε μια-δύο ιδέες για τα επόμενα θέματά μας. Ναι, έτσι για το YouSmile είναι το δικό σας site, έτσι μην το ξεχνάτε αυτό. Λέω να πάμε λίγο σε ένα τραγουδάκι. Κι εγώ αυτό λέω. Και επιστρέφουμε στο The Monster και Wake Me Up που είναι Mashup. 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 Και επιστρέψαμε από ένα πολύ ευχάριστο βίντεο. Ναι, μ' άρεσε πάρα πολύ. Το οποίο το είχα βρει τυχαία εγώ. Ναι, και μου άρεσε πάρα μα πάρα πολύ. Οπότε σκέφτηκα να το βάλει. Γιατί να μην το βάλει. Να το βάλουμε και σήμερα στην εκπομπή. Για να τι γνωρίσουν κιόλα. Ναι, εννοείται. Ναι. Για πε ποιε είναι που τι μείωσε πριν. Τα ονόματα. Είναι η Μέγαν και η Τζέικλιν Ντέιβις που μάλλον θα είναι συγγενείς, αδέρφια γιατί έχουν το ίδιο. Εγώ πιστεύω ότι η Μέγαν θα είναι αυτή η νεαρή που είδαμε. Η μικρή. Ήταν τόσο γλυκιά όπω είπε. Ήταν πολύ γλυκιά, ναι. Εν τω μεταξύ και οι δύο είχαν εκπληκτικέ φωνέ. Εκπληκτικέ. Αλλιώ δεν θα βγάζανε και βίντεο από τον τραγουδά. Ήταν και εξάντλητε και είχαν και αυτέ τι γωνίε στο πρόσωπό του. Είχαν πολύ όμορφες γωνίες στο πρόσωπό. Γωνίες στη φωνή, ξέρεις. Έκανα ένα ζιξάκι κιόλα. Τι λέω. Είναι κύκλος. Βασικά λέω να πάμε στο Σάκη Πουλά, ο οποίος πέθανε και χθες. Και γενικά από το πρωί, συνέχεια βλέπω στις ειδήσεις, ξέρω εγώ, και γενικά σε όλες τις εκπομπές, όπου έκανα μια αναφορά. Και επειδή εγώ χθες έψαχνα να βρω τα θέματα, βρήκα και κάποια πράγματα για το Σάκη Πουλά. Μέχρι τώρα είχε γλιτώσει 2 φορές από το θάνατο. Εγώ αυτό που θέλω αλλά να τελικά πω... δεν τα κατάφερε και πέθανε σε ηλικία 60 ετών. Ναι, πολύ νέος. Ούτως ή άλλως, έχω προσέξει κάτι, ότι όλοι οι καλοί άνθρωποι, για κάποιο λόγο τυχαίο, δεν θέλω να αναφερθώ πάνω σε κάτι συγκεκριμένο, αλλά για κάποιο λόγο πεθαίνουν, εκτός ότι πεθαίνουν πολύ νέοι, πεθαίνουν και από κάποια αρρώστια. Ναι, εντάξει, δεν ξέρω τώρα γιατί γίνεται αυτό. Πεθαίνουν νωρίς οι καλοί άνθρωποι, αυτούς που χρειαζόμαστε, που χρειάζεται η κοινωνία μας. Ο Θεός ξέρει ποιος παίρνει. Τους καλούς γιαγγέλους δίπλα του. Ναι, εννοείται. Ή μάλλον, ίσως να το σκέφτεται κάπως διαφορετικά. Ότι οι καλοί είναι εκείνοι όπου πρέπει να πάνε μαζί του, ενώ για τους κακούς θα τους αφήσει εδώ πέρα στον κόσμο για να τους δώσει περισσότερα προβλήματα, κατάλαβα, ώστε να αλλάξουν και μετά να τους πάρει καλούς, ρε παιδί. Να πούμε τα συλληπιτήριά μας στην οικογένειά του και στους ανθρώπους του. Εννοείται. Σήμερα εννοείται και να είναι καλά εκεί που είναι. Ναι. Σήμερα έχει γίνει και η κηδεία το πρωί. Λοιπόν. Θες να πούμε για τα 10 πιο παράξενα χόμπι. Άμα τα ξέρεις. Υπάρχουν κάποια άτομα τα οποία κάνουν παράξενες συλλογές, ρε παιδί μου. Από ό,τι είδα, ενός του αρέσει να παίρνει διάφορα ζώα και να τα βαλσαμώνει. Για να τα έχεις σε συλλογή. Ναι! Είναι τόσο κουφό. Οκ, φαντάσου είναι... να έχεις κατσαρίδες και ποντίκια και να τα βαλσαμώνεις και να τα έχεις σπίτι. Προφανώς βαλσαμώνει και άλλα μεγάλα ζώα, όπως αρκούδες και τα άλλα. Άλλο θέλω να σου πω. Δεν νομίζω, γιατί είναι αυτός είναι στην λίγο... Αθήνα από ό,τι είδα. Είναι αλήθεια. Είναι Έλληνας, ναι. Αλήθεια. Ναι, είναι Έλληνας. Ωραία. Αυτό που θέλω να πω είναι και λίγο φρικιαστικό αυτό να ζεις στο σπίτι σου με βαλσαμωμένα ζώα. Πω, φαντάσου να πας στο σπίτι κάποιοι ρε, ξέρεις και ραντεβού, ξέρω εγώ. Αυτός φάτανε πολύ... Να δεις, αχ, τι ωραία ζωάκια που είναι αυτά, ξέρεις, και πας να τα ακουμπήσεις και είναι έτσι, παιδί μου. Εγώ είχα πάει σε ένα μουσείο παλιά στο δημοτικό που ήταν με τα βαλσαμωμένα ζώα. Ήταν όμορφο, δεν θέλω να πω ότι δεν ήταν όμορφο. Πότε αλλά... θα πάμε. Πότε θες.
Δεν ξέρω. Απλά θέλεις. Πρέπει να ψάξουμε πού είναι. Και να πάμε και στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο. Το έχουμε πει να πάμε. Ναι. Θέλω να πάμε. Άλλη παράξενη συλλογή που κοιτούσα είναι με τα δυναμητάκια, εσύ. Συλλογή από δυναμητάκια. Ναι. Από Έλληνες γίνεται αυτό. Ναι, ναι. Φαντάστηκα. Ναι, και μάλιστα είναι ένα παιδί το οποίο είναι 13 ετών και έχει μια τεράστια συλλογή από δυναμητάκια. Έχει πάρα πολλά. Ναι, και μάλιστα ξέρεις, έχει και βίντεο. Που τα δείχνει. Ναι, έχει πολλά κουτάκια. Είναι 13 ετών. Μέσα. Ναι. Οι γονείς του τι λένε γι' αυτό. Δηλαδή, στα 15 του τι θα έχει, αν έχει τώρα δυναμητάκια. Δεν ξέρω, πάντως είδα ένα βίντεο το οποίο πραγματικά με έκανε να σκεφτώ πάρα πολλά πράγματα. Γενικά τα δυναμητάκια είναι επικίνδυνα, γιατί ακόμα και το Πάσχα που γίνονται και στην Ανάσταση. Είναι κάτι γουρούνες, κύριε Κοκκίνη. Πετάνε. Γίνονται πάρα πολλά ατυχήματα. Το ξέρω. Και είναι ίσως και λίγο ανόητο να κάνουν συλλογή από δυναμητάκια. Εγώ έχω ακούσει συλλογή από Barbie, έχω ακούσει συλλογή από Pokémon, έχω ακούσει συλλογή διάφορες συλλογές. Από γραμματόσημα, ξέρω εγώ. Από... Γραμματόσημα είναι το πιο κλασικό, ίσως, που ακούς και στις ταινίες. Έχω να σε πω σε μια άλλη συλλογή που τώρα μόλις θυμήθηκα. Για πες. Υπάρχει μια κοπέλα η οποία κάνει συλλογή από ρούχα, από εποχές όμως πιο πριν. Αυτό είναι ωραία. Ναι. Δεν είναι τόσο παράξενο όπως τα δυναμητάκια τα βάλσαμε με ένα ζώο. Λοιπόν. Κάποια άλλη παράξενη συλλογή, γιατί εγώ θα πάω μόνο τις συλλογές από το βιβλίο του Guinness. Εντάξει, άμα θυμάσαι, πες καμία. Αυτά που σου είπαμε, Pokémon, δηλαδή βλέπεις, έχουν πάνω από 1000 κούκλες Pokémon και από άλλα καπέλα που κούκλες έχουν Pokémon. Ναι, με τα Pokémon. Δεν το έχω ακούσει ποτέ αυτό, αλλά για όλα υπάρχει πρώτη φορά. Ναι, εντάξει, όλα είναι πρώτη φορά. Έχουν κούκλες Barbie, είναι... και μάλιστα Barbie είναι, είναι άντρας που κάνει συλλογή, έτσι. Αλλά ξέρεις τι, μπορεί να του αρέσει αυτό το χόμπι, δεν ξέρεις. Εννοείται, το ξέρω. Όπως εμένα εγώ μπορώ να κάνω συλλογή από μπάλες ποδοσφαίρου. Λέω να πάμε στο επόμενο τραγούδι, και στο επόμενο βίντεο. Πάμε. Και επιστρέφουμε. Πάμε να δούμε τις ξανθούλες μας. Επιστρέψαμε. Οι Vegas άλλαξαν δισκογραφική εταιρεία και πλέον πήγα στη Heaven. Στη Heaven. Στη Heaven. Για πες κανένα άλλο showbiz θέμα. Showbiz, lifestyle θέμα. Βασικά, να πούμε ότι και ο Θέμης Γιωργαντάς είχε γενέθλια. Αλήθεια. Τες, νομίζω. Χρόνια του πολλά. Και το πρωί της 23 Φεβρουαρίου, κατά τη διάρκεια της εκπομπής, ο Γιώργος Λιάγκας με τη Φέση Κορδά, αλλά και όλη την παρέα τον εντυπωσίασε με τη τούρτα που φέρε στο πλατό. Το έκανε έκπληξη. Τι τούρτα ήταν, ξέρουμε. Λογικά σοκολάτας. Γιατί δεν μας κάλεσαν να πάμε να φάμε. Αυτό ήθελα να πω βασικά για το Θέμη Γιωργαντά. Ναι, αλλά δεν μας είπες ποιοι ήταν. Που του είπανε χρόνια ναι. Πολλά μετά στο πάρτι του. Ναι. Ήταν η Βέσποινα Βανδύ, ο Αντώνης Ρέμος με την Ιβόνη Μπόσνιακ, το Γιάννη Λάτσε, την Κατερίνα Γκαγκάκη. Θες να πω κι άλλους. Εννοείται, κι άλλους, κι άλλους. Τη Λίτσα. Εσύ ο πεις κάνουμε, σε παρακαλώ. Lifestyle. Τη Λίτσα Πατέρα, τον Ηλία Κοκοτό, τη Λάουρα Νάργη, τη Φέη Κορδά, τον Γιώργο Λιάγκα, τους είπα αυτούς, αλλά ήταν μετά στο πάρτι. Ναι. Τη Σάσα Σταμάτη και πολλούς άλλους φίλους και πέρασαν μια όμορφη βραδιά. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο τραγούδι μας που είναι πάλι από τα δύο αδέρφια, τη Μέγαν και ναι, τη Τζέικλιν. Ναι, γιατί μου άρεσαν πάρα πολύ, Davis. Αυτό τους έλεγα. Και πάμε να ακούσουμε We Can't Stop και Price Tag που είναι πάλι έτσι ένα mashup. Γεια σας! Επιστρέψαμε από ένα πολύ όμορφο βίντεο. Όπως και τα δύο. Όπως και τα δύο προηγούμενα, ναι. Ναι. Είμαστε οι Black and White. Ήμασταν οι Black and White γιατί κλείνουμε. Είμαστε η Εύη και η Κλεοπάτρα. Ή αλλιώς Κλεοπάτρα και Εύη. Όχι, η Εύη και η Κλεοπάτρα. Ωραία. Εσύ είσαι Black ή η White. Ό,τι θες εσύ, εσύ ωραία. Θες. Είσαι Black και εγώ είμαι η White. Ωραία, είμαι Black και αυτή είναι η White. Λοιπόν, μην ξεχνάτε να κάνετε like, σε λέμε στο Facebook, 30 και να μιλήσω λίγο για το like. Μιλήσει μόνο. Λοιπόν. Να κάνετε like, σελίδα στο Facebook, στο newsmail.gr και blackandwhite.gr αλλά και σε άλλες εκπομπές, τα Mad Girls, τις Next Door Girls, Not Even Famous, Big Bang Theory, Free Glorious. I like που δεν είναι, αλλά είναι ο Χάρης μέσα και μας βλέπει. Να δείτε τις εκπομπές του στο κανάλι στο YouTube, στο newsmail.tv. Για πες να κάνουν τι να κάνουν. Να κάνουν subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. Χαρή, έλα λίγο μέσα. Έλα λίγο. Έρχεται ο Χάρης! Και τώρα υποδεχτείτε το Χάρη! Γεια σου! Γεια σου! Τι κάνεις! Καλά είμαι, εσείς πώς είστε! Μια χαρά! Μια χαρά! Ήθελα να σας κάνω φινάλε. Ναι, εννοείται, να κάνουμε το κλείσιμο. Ναι, κλείσιμο, ωραία. Εννοείται. Λοιπόν. Κάτσε να πάω πιο κοντά για να ακούγεσαι. Α, εντάξει. Ωραία. Πώς πάτε, τα καλάστε? Καλά, εσύ αλλά είμαστε. Είδα το βιντεάκι, φέρνει πολύ ωραίο βιντεάκι. Ποιο βιντεάκι? Το cover, το. Το We Can't Stop και το. Ναι. Ήταν καταπληκτικό. Πολύ ωραίο. Ναι, και οι κοπέλες ήταν υπέροχες. Υπέροχες. Είχαν... Ζήστε πολύ ωραία. Τέλεια φωνή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμένα μου άρεσαν πάρα πολλές εκπομπές. Αλλά... Oh, thank you.
Απλά δεν έχουμε χρόνο να το πούμε και στα παιδιά. Εγώ προσωπικά δεν έχω χρόνο να έρχομαι και να γυρίζουμε γιατί κάνω πάρα πολλά άλλα. Αλλά μόλις βρούμε χρόνο, παιδιά, συνεχίζουμε πάλι πίσω στο I like. Και καλά θα κάνεις γιατί είναι πολύ ωραία εκπομπή. Ευχαριστώ. Α, σου αρέσει. Γιατί εσύ να με αρέσει. Όχι, εντάξει, μου αρέσει. Αν και για να είναι ειλικρινή, η Κλεοπάτρα μπορεί να φύγει. Μπορεί να αποχωρήσει από την δουλειά σου. Έχει όμω τα καλώδια και δεν μπορεί να φύγει. Λοιπόν, οπότε κλείνουμε να φύγουμε όλοι. Τα φιλιά μου σε όλου. Επίσης και εμείς τα δικά μας χαιρετίσματα και γεια σας, Mad Girls! Γεια σας! Λοιπόν, θα τα πούμε. Bye! Bye.